με δεδομένη τη σπουδαιότητα της ναυτιλιακής οικονομίας και του θαλάσσιου εμπορίου για το ενδοκινητικό εμπόριο και τις διεθνείς συναλλαγές της ευρωπαϊκής οικονομίας, η θέση της Ελλάδας και η συμμετοχή της στην κοινή αγορά θεωρείται εξαιρετικά σημαντική. Η τρίτη διάσταση είναι η συμβολή της ναυτιλίας στο παγκόσμιο οικονομικό σύστημα. Δεδομένου ότι το 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται μέσω της θαλάσσιας οδού, η ελληνόκτητη ναυτιλία ενισχύει το σήμα που εκπέμπει ολόκληρη η ελληνική οικονομία προς όλους τους διεθνείς οικονομικούς εταίρους της. Μάλιστα, η ναυτιλία αποτελεί το συγκριτικά περιβαλλοντικά φιλικότερο μέσο μεταφοράς με καθοριστική συμβολή στην επιζητούμενη αηφόρο ανάπτυξη. Επιτρέψτε μου σήμερα να σταθώ στην πρώτη διάσταση της ναυτιλίας, δηλαδή στη συμβολή της στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η αποδεδειγμένα ανταγωνιστική και πρωτοπόρος ελληνική πρωτοπόρος ναυτιλία μπορεί να φέρει νέες επενδύσεις, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην αναζήτηση εξόδου από την οικονομική και κοινωνική κρίση. Η μελέτη του ΙΟΒΕ χρησιμοποίησε ένα ευρέως γνωστό οικονομικό υπόδειγμα για την ποσοτικοποίηση της συμβολής της πρωτοπόρου ναυτιλίας στην ελληνική οικονομία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία έτσι όπως εμφανίζονται σήμερα. Οι ερευνητές του, ωστόσο, δεν περιορίστηκαν μόνο σε αυτό. Αντίθετα, προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα και αποτίμησαν το ανεκμετάλλευτο δυναμικό του κλάδου. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να σημαίνει για την ελληνική οικονομία η προσέλκυση της διαχείρισης περισσότερων πλοίων στο ελληνικό έδαφος, ανεξαρτήτως εθνικότητας της πλειοκτησίας. Πράγματι, η αριθμή είναι εντυπωσιακή. Η ενεκμετάλλευτη δεξαμενή ανθρώπινου δυναμικού των 370 περίπου χιλιάδων θέσεων εργασίας, άμεσα και έμεσα σχετιζόμενων με την πρωτοπόρο ναυτιλία, ειδικότερα σήμερα, όπου η κοινωνία μας στήσεται από την ανεργία, δημιουργεί βάσιμες προσδοκίες για ένα καλύτερο μέλλον. Ως προς τη διάσταση της ενίσχυσης της παραγωγής εγχώριου προϊόντος, και εδώ τα δυνητικά αποτελέσματα είναι αξιοσημείωτα. Μελλοντικά και πάντα υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, το προϊόν της χώρας μπορεί να ενισχυθεί ακόμα και κατά 12,5 δισεκατομμύρια, είτε επιπλέον να έπει της τάξης του 5,8%. Είναι πλέον κοινή πεποίθηση ότι παράλληλα με τις προσπάθειες άμεσης δημοσιονομικής σταθερότητας της χώρας και βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων παραγωμένων αγαθών και υπηρεσιών, πρέπει να ληφθούν στρατηγικές αποφάσεις για το πού θέλουμε να οδηγήσουμε την Ελλάδα μακροπρόθεσμα. Σε αυτή την προσπάθεια απαιτείται η σύμπραξη όλων εκείνων των δυνάμεων που θέλουν και μπορούν να συμβάλλουν στην ανασυγκρότηση του ελληνικού κράτους και της ελληνικής οικονομίας. Η κυβέρνηση εθνικής ευθύνης, η τρικομματική κυβέρνηση, θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια και αποφασιστικότητα, παρόλα τα λάθη, που λάθη γίνονται, προς αυτή την κατεύθυνση και είμαι πεπισμένος ότι θα βρει την απαραίτητη υποστήριξη από τις υγιείς και παραγωγικές δυνάμεις από την ελληνική ναυτιλία. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Στουρνάρα. Ο κύριος Μουσουρούλης μου παρήγγειλε να σας μεταφέρω ότι έπρεπε να φύγει για μία ψηφοφορία για ένα νομοσχέδιο και της δικής του αρμοδιότητας που έχει στη Βουλή. Πριν δώσω το λόγο σε εσάς, ήθελα να συνοψίσω επ' αυτών που ακούστηκαν μέχρι τώρα. Είπε ο κύριος Στουρνάρας ότι έχει μείνει ένα μικρό κομμάτι προσπάθειας να ανακτήσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να πετύχουμε πάλι το ισοζύγιο στα δημοσιονομικά μας. Και όσο μικραίνει αυτό το κομμάτι, φυσικά ο κάθε πολίτης αυτής της χώρας σκέφτεται, άντε και το διανύσαμε αυτό το κομμάτι και μετά τι κάνουμε, ξανά τα ίδια από την αρχή. Αυτό δηλαδή που αναζητά η σημερινή εκδήλωση και πιστεύω ότι αναζητά και η μελέτη είναι πώς το μοντέλο την επόμενη φορά θα είναι πιο ανθεκτικό και πιο ανταγωνιστικό από εκείνο του προηγούμενου κύκλου ίσως. Και κάπως ενώ η εισήγηση είναι πολύ ενδιαφέρουσα και έχει πάρα πολλά στοιχεία, ίσως λίγο να την αδικήσαμε και νομίζω σε αυτό έχουμε ευθύνη όλοι και όμιλον με την αιμονή που δείχνουμε καμιά φορά στο θέμα της φορολογίας. Δηλαδή, θυμάμαι ότι την προηγούμενη φορά που ήρθανε μαζικά πλοία ελληνόκτητα σε αυτή τη χώρα, το φορολογικό σύστημα, αν δεν κάνω λάθος, ήταν το ίδιο. Είναι το ίδιο από την δεκαετία του 50. Υπήρχαν όμως μερικοί άλλοι παράγοντες που αλλάξανε. Το 70, ναι. Μετά τη μεταπολίτευση. Υπήρχαν όμως μερικοί άλλοι παράγοντες που αλλάξανε.
και ίσως για αυτούς τους άλλους παράγοντες να συζητήσαμε εκτός από την μελέτη λιγότερο, και νομίζω ότι είναι μια ευκαιρία, όπως θυμάμαι η εκπαίδευση, οι επικοινωνίες, οι τράπεζες, η ένταξη στο ευρώ την προηγούμενη δεκαετία. Ίσως γι' αυτά λοιπόν να μας δίνετε τώρα η ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο περισσότερο. Υπάρχουν 4 μικρόφωνα στην αίθουσα, νομίζω ότι υπάρχουν και απάνω μικρόφωνα. Παρακαλώ πολύ, ο καθένας που θέλει να ρωτήσει, θα σας παρακαλούσα να κάνουμε ερωτήσεις καταρχήν, όχι τοποθετήσεις, και ο καθένας που θέλει να ρωτήσει να προσδιορίζει σε ποιον απευθύνει το ερώτημά του. Παρακαλώ. Ναι, κύριος Καπράνος. Στον κύριο Τσακανίκα. Από πού συμπεραίνετε πως το επάγγελμα του ναυτικού δεν είναι ελκυστικό? Η εμπειρική αίσθηση την οποία έχω είναι ότι η μέσα ελληνική οικογένεια δεν βρίσκει το επάγγελμα του ναυτικού. Βεβαίως δεν γνωρίζει τις αμοιβές τις οποίες υπάρχουν, τις οποίες και εγώ δεν τις γνώριζα και τις έμαθα κατά τη διάρκεια εκπόνησης της μελέτης, αλλά έχω την αίσθηση ότι δεν είναι τόσο ελκυστικό το επάγγελμα του ναυτικού για τη μέσα ελληνική οικογένεια. Με τι το συγκρίνετε? Σε σύγκριση με άλλα επαγγέλματα. Όπως? Να σου πω, γιατροί, μηχανικοί, δικηγόροι. Τους είπα και πριν στην παρουσίασή μου. Ευχαριστώ. Ο κύριος. Τούτο πιθανώς οφείλεται ότι οι μελέτες συντάσσονται από μη ναυτικούς, κατά κανόνα. Από θεωρητικούς γενικώς. Και βέβαια οι θεωρητικοί έχουν τη δική τους άποψη. Το ναυτικό επάγγελμα είναι ένα θαυμάσιο επάγγελμα. Ασχέτως τούτου, επειδή είμαι και ναυτοδάσκαλος, θα ήθελα να σας πω το εξής. Είπατε για την απασχόληση. Σήμερα απασχολούνται, έχουμε περί τους 15.000 Έλληνες αξιωματικούς και απασχολούνται παραλλήλως 30.000 αλλοδαποί. Δυστυχώς το σώμα, το πλήθος των Ελλήνων αξιωματικών φθήνει. Και φθήνει διότι έχουμε μία εντελώς άσχετη ναυτική εκπαίδευση. Ο κ. Βενιάμης επικαλέστηκε και πολύ σωστά τα διεθνώς ισχύοντα. Εκείνο όμως πρέπει να ξέρουμε ότι τα διεθνώς ισχύοντα δεν τα επικαλούμεθα όταν μας αρέσει. Τα επικαλούμεθα πάντα. Και καθώς αφορά ειδικά την ναυτική εκπαίδευση, όπως ξέρουμε, υπάρχει μια διεθνή σύμβαση, η STCW, στη σύνταξη της οποίας συμμετείχε η χώρα μας, ενεργώς, την υιοθέτησε, την έκανε νόμο του κράτους και την περιφρόνησε. Πέραν δε της διεθνούς αυτής συμβάσεως, που λέγεται STCW, υπάρχουν και οι οδηγίες Ευρωπαϊκής Ενώσεως λεπτομερέστατες. Εμείς έχουμε ένα σύστημα το οποίο αυτό που βλέπουμε αμέσως και όπως το ξέρουμε, έχει 70% διαρροή. Όταν έχει ένα σύστημα παραγωγής ενός επαγγέλματος και έχει διαρροή 70%, το καταργείς. Και ουδέποτε θα καταλάβω γιατί είπατε εδώ πέρα ότι. Όμως, να σας παρακαλέσω να κάνετε το ερώτημα. Ναι, το ερώτημα είναι πώς νομίζετε ότι θα αντιμετωπιστεί το θέμα της ελλείψεως Ελλήνων αξιωματικών. Και πώς, αν νομίζετε ότι το ισχύον σύστημα ικανοποιεί τις ανάγκες της ελληνικής ναυτιλίας. Ευχαριστώ. Να σας απαντήσω εγώ, ως τουλάχιστον που γνωρίζω περισσότερα από εδώ, από όσους κάθονται εδώ στο πάνελ. Κοιτάξτε, τα έχουμε ξαναπεί και στη Γενική Συνέλευση. Έχουμε δύο θέματα. Έχουμε την ιδιωτική εκπαίδευση και έχουμε και τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, οι οποίες αυτές είναι που υπάρχουν. Και για τα δύο, ακούστε με παρακαλώ, και για τα δύο, εντός Μαΐου, έχει προχωρήσει πάρα πολύ διαβούλευση και για την ιδιωτική εκπαίδευση για πρώτη φορά. Δεν είχαμε ξανά δεύτερη φορά ποτέ ανταπόκριση από καμία κυβέρνηση η οποία δέχτηκε να φέρει νόμο για την ιδιωτική εκπαίδευση. Περιμένετε να τελειώσει η ναυτική εκπαίδευση, η ιδιωτική. Υπάρχει διαρκής διάλογος για την αναβάθμιση των ΑΕΝ, που αυτό είναι σε εξέλιξη. Μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες θα ολοκληρωθεί ο διάλογος, έχουμε τελειώσει σχεδόν το διάλογο και μετά οι Υπουργοί Ναυτιλίας και Παιδείας μαζί με την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών θα
προβούν σε, σε ορισμένες διευκρινήσεις και ανακοινώσεις ο κύριος Μουσουρούλης, που νομίζω θα ικανοποιήσουν όλους μας. Παρακαλώ. Στο ΑΕΠ με στοιχεία του 12 παραδείγματος χάρη που είναι γνωστά τώρα πια. Πρώτη ερώτηση. Δεύτερη ερώτηση, μπορείτε να μας πείτε μια φράση παραπάνω για την δεύτερη μελέτη για το ανθρώπινο δυναμικό που γίνεται, απλώς να μας πείτε τι είναι αυτό. Και τρίτη ερώτηση, έχετε, ξέρετε από την εμπειρία σας, εάν τέτοιου είδους μελέτη σαν και αυτή την οποία αναλύσαμε σήμερα έχει γίνει εκτός Ελλάδος σε καμιά άλλη ναυτιλιακή χώρα και τι αποτελέσματα έβγαλε, συγκρίσιμα, παρόμοια ή δεν ξέρουμε καθόλου? Ναι, τα στοιχεία δεν τα παράγουμε εμείς. Τα στοιχεία τα χρησιμοποιούμε από την στατιστική υπηρεσία. Πρέπει να ξέρετε ότι αυτά βγαίνουν με πολύ μεγάλη καθυστέρηση. Δηλαδή, ακόμα και τώρα, οι πίνακες αυτή η ζώνη κρόμου που λέμε το 2010. Για να μην πω στη λογική ότι ακόμα και το ΑΕΠ του 2008, ας πούμε, αναθεωρείται, φανταστείτε, δηλαδή, τα στοιχεία. Δηλαδή, δεν τα παράγουμε εμείς. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι έχουμε τα στοιχεία του 2010, φανταστείτε, δεν έχουμε στοιχεία του 2011 και του 2012, αλλά ναι, το μοντέλο είναι παραμετροποιημένο και άρα, όπως έρχονται τα νέα στοιχεία, βεβαίως μπορείς να ξανατρέξεις την ανάλυσή σου και να δεις τι αποτέλεσμα έχεις. Η μελέτη την οποία κάνουμε αυτή τη στιγμή εστιάζει στην ενίσχυση της απασχόλησης στον κλάδο και προσπαθούμε να δούμε σε θεσμικό επίπεδο και ποιες είναι οι θεσμικές παρεμβάσεις που θα μπορούσαν να γίνουν ώστε να ενισχύσουν την απασχόληση στο κλάστερ της ναυτιλίας, λαμβάνοντας υπόψη και την διεθνή εμπειρία, τι παραδείγματα μπορεί να υπάρχουν, κάποια καλές πρακτικές που γίνονται στο εξωτερικό. Δηλαδή, ο στόχος της είναι να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και από την πλευρά των επιχειρήσεων, επιχειρηματική στρατηγική, αλλά και από την πλευρά της πολιτείας για να ενισχύσει την απασχόληση στον τομέα. Και βεβαίως δεν είμαι πρόχειρος να σας πω για κάποια συγκριτική μελέτη σε σχέση με το τι κομμάτι ναυτιλία. Βεβαίως δεν αφορά όλους, πρέπει να ξέρετε. Γι' αυτό η διεθνής βιβλιογραφία είναι πλούσια σε αυτό, αλλά αφορά συγκεκριμένες χώρες. Ωστόσο, υπάρχουν και εμείς είδαμε όσο αφορά μεθοδολογίες, αλλά ακριβώς να αποτιμήσουμε, ας πούμε, τη σημασία της ναυτιλίας για τη γερμανική οικονομία, δεν έχουμε βρει κάτι. Η αλήθεια είναι. Ο κύριος στην τελευταία σειρά. Υπάρχει ένα μεγάφωνο, ένα μικρόφωνο κοντά σας. Είναι. Ένα ερώτημα προς τον κύριο Πρόεδρο, τον κύριο Βενιάμι, και ένα για τον κύριο Τσακανίκα. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε, επειδή αναφέρθηκε ο κύριος Τσακανίκας για την προσέλκυση, πόσο είναι ελκυστικό το ναυτικό επάγγελμα, ότι αυτή τη στιγμή μόνο 400 παιδιά κατόρθωσαν να αυτολογηθούν για να κάνουν το πρώτο τεστ, το sandwich course, από τα 1500, χωρίς να συνυπολογίζουμε το δεύτερο εξάμεινο. Και για τον κύριο Τσακανίκα, πόσο αξιόπιστο είναι ένα μαρξιστικό μοντέλο του κυρίου Λεόντιεφ, όπως αναφέρατε, που βασίζεται στο κρατικό μοντέλο της κρατικής οικονομίας, να αποδίδεται με αυτή τη διάσταση στην ναυτιλία? Καταρχήν, για τους σπουδαστές, η πάγια θέση μας, όπως ξέρετε, ήταν και είναι ότι θα έπρεπε όλοι οι συνάδελφοι, είτε έχουν ελληνική σημαία πλοίο, είτε ξένη σημαία, να παίρνουν τουλάχιστον από ένα σπουδαστή. Δεν έχουν περάσει παρά λίγες μέρες που το νομοσχέδιο του κυρίου Μουσουρούλη ψηφίστηκε στη Βουλή και βεβαίως περιμένουμε να βγει και υπουργική απόφαση για την αυτολόγηση των σπουδαστών και στα ξένη σημαία πλοία τα οποία διαχειρίζονται από την Ελλάδα. Άρα δημιουργούμε μια τεράστια δεξαμενή περίπου 3.000 πλοίων, τα οποία μέχρι σήμερα δεν τα είχαμε και βεβαίως υπάρχουν και αρκετά άλλα θέματα τα οποία πρέπει να κοιτάξουμε για να πηγαίνουν τα παιδιά σωστά και να εκπαιδεύονται, αλλά σίγουρα δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι όσο το νομοσχέδιο δεν πέρναγε από τη Βουλή. Όσον αφορά τη γενικότερη θέση μας, όπως ξέρετε, εμείς πάντα προσπαθούμε να πάρουμε
όσο μπορούμε περισσότερα παιδιά. Μέχρι τώρα είχαμε αυτά τα εμπόδια. Είχαμε και ένα δεύτερο πρόβλημα. Καλός ή κακός, χωρίς να θέλω να θίξω το γυναικείο φύλο, είναι πάρα πολύ δύσκολο στην εμπορική ναυτιλία να απασχοληθούν γυναίκες αξιωματικοί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρω ότι μέσα σε αυτή την αίθουσα υπάρχουν συνάδελφοι όπου είχαν τεράστια προβλήματα και ένα ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι να ομιγαίνει το βαπόρι να πάρθει από τους πειρατές όπως έτυχε σε άλλο συνάδελφο και να έχεις μέσα κοπέλα πλήρωμα. Ο Θεός να φυλάξει. Διότι στο τέλος δεν θα πει κανείς κάποιο καλό λόγο για μας, θα έρθει να πυροβολούν μόνο εμάς. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολο το επάγγελμα του ναυτικού για τις γυναίκες όταν μέσα σε ένα πλοίο είναι 25 Έλληνες ή ξένοι ή δεν ξέρω από ποια εθνικότητα και μέσα εκεί να μπει ένα κορίτσι το οποίο ακόμα δεν έχει περπατήσει ούτε στο αμπάρι ούτε στην κουβέρτα και να μπορεί να συναλλάσσεται με 25 διαφορετικών εθνοτήτων ανθρώπους. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή. Λοιπόν, ας μπορέσουμε να διαχειριστούμε τουλάχιστον τους άντρες. Η προσπάθεια και ξέρετε πολύ καλά τη δική μου προσπάθεια και του Συμβουλίου που κάναμε την τελευταία πριν μερικούς μήνες για να τουλάχιστον να μαζέψουμε ορισμένα πράγματα τα οποία είχαν ορισμένες αδικίες για τους πρωτοετής και δευτεροετής σπουδαστές, πράγμα το οποίο έγινε για πρώτη φορά στην ελληνική ναυτιλιακή πολιτική με τη συνένεση της ΠΙΝΙΟ, του Υπουργείου και της Ένωσης Εφοπλιστών. Άρα είμαστε σε σωστή κατεύθυνση. Ας περιμένουμε λίγο καιρό και νομίζω ότι όλα θα τακτοποιηθούν. Δεν είναι κακό να χρησιμοποιείς και άλλα οικονομικά υποδείγματα για να μετράς διάφορα πράγματα. Και ξέρετε και το ΑΕΠ της χώρας κάπως έτσι μετράται. Μέσα από μεγάλους πίνακες ζωών νεκρών που υπολογίζονται οι παραγωγές κτλ. Επομένως, αυτή δεν είναι μια μεθοδολογία, ας πούμε, κομμουνιστικής προέλευσης ή μαρξιστικής προέλευσης, είναι μια μεθοδολογία αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται στη διεθνή βιβλιογραφία για να αποτιμήσεις, ας πούμε, το οικονομικό αποτύπωμα διάφορων κλάδων. Κύριε Στρατηγής. Ανοίξτε το. Υπάρχει ελπίδα το άρθρο 19 να επανέλθει. Και το λέω αυτό γιατί πιστεύω ότι η εκπαίδευση και η δυνατότητα εργασίας στην ποντοπόρο ναυτιλία θα δώσει τα περισσότερα αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ, διότι είναι κάτι το οποίο εμάς, σαν Ένωση Εφοπλιστών και όλους τους συναδέλφους στο Συμβούλιο, μας πονάει πολύ, διότι ήταν μια πρωτοβουλία δική μας πέρσι το καλοκαίρι, την οποία τη συζητήσαμε, ούσως να μην το ξέρετε πολύ, με την ΠΙΝΙΟ. Άσχετα τι ελέγχθη όταν συζητήσαμε, πάντως το κλίμα ήταν πολύ θετικό τότε. Κοιτάξτε, έγινε μία παρεξήγηση την ημέρα της ψηφοφορίας και δυστυχώς δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε αυτά που εμείς θεωρούμε απλά και κατανοητά. Δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε ότι ο νομοθέτης νομοθετεί για την ελληνική σημαία. Προσέξτε, η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική βουλή δεν μπορεί να νομοθετήσει παρά μόνο για την ελληνική σημαία. Κατ' επέκταση, εμείς, επειδή είμαστε εδώ στην Ελλάδα και διαχειριζόμαστε ξένη σημαία πλοία από την Ελλάδα, έχουμε τη δυνατότητα να προσλαμβάνουμε και Έλληνες στα ξένη σημαία πλοία και να υπογράφουμε συμβάσεις εδώ ατομικές στην Ελλάδα. Άρα ισχύουν ό,τι περίπου ισχύει και στην ελληνική σημαία. Προσπάθησα και χθες στο Υπουργείο Ναυτιλίας να το εξηγήσω. Στην ελληνική σημαία αυτό το οποίο ισχύει είναι ένα πράγμα. Η Διεθνής Σύμβαση Εργασίας. Δεν είναι κάτι το οποίο ορίζεται είτε από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας είτε από τον Υπουργό Ναυτιλίας ή από κανένα. Υπάρχει αυτή η μόνη σύμβαση η οποία ισχύει διεθνώς. Αυτή τη σύμβαση ο Υπουργός όταν ψηφιστεί, που εύχομαι και ελπίζω ότι μετά το Πάσχα θα το ξανασκεφτεί η κυβέρνηση να το επαναφέρει, είμαι σίγουρος ότι ο Υπουργός μετά με την υπουργική του απόφαση
θα διευκρινίσει τα αδιευκρίνιστα σε ορισμένες μερίδες πολιτικών, ατόμων ή οποιοδήποτε πολίτη, είτε πολιτική είτε μη πολιτική, οι οποίοι έχουν εσφαλμένη εντύπωση για το πώς εμείς αντιλαμβανόμαστε. Δεν είναι εμείς που θα καθορίσουμε τι μισθό θέλουμε να δώσουμε πείνας σε κάποιον. Βεβαίως, για να δημιουργήσεις θέσεις εργασίας πρέπει να πάρεις τον ναυτόπεδα, να τον κάνεις ναύτη και μετά να μείνει ναύτης. Και βεβαίως πρέπει να περάσει τα σχολεία, πρέπει χίλια δύο πράγματα τα οποία συμβαίνουν και στους ξένους που παίρνουν στα βαπορία. Αλλά η δεξαμενή είναι τεράστια, διότι το πλοίο έχει περίπου 20 μίνιμουμ Έλληνες, ξένους πάνω στο βαπόρι. Βάλτε πόσους θέλετε, να πάρει 10 Έλληνες μέσα σε μία τριετία, διότι πρέπει να τους φτιάξεις, να τους εκπαιδεύσεις. Αυτό πρέπει να τους πολλαπλασιάζεται σχεδόν επί δύο, διότι το μπάρκο του Έλληνα ή του ξένου διαρκεί 6-7 μήνες και πρέπει να αντικατασταθεί. Άρα είναι εσφαλμένη. Βεβαίως, στα υποξένη σημαία πλοία ισχύει το καθεστώς των διεθνών άλλων συμβάσεων. Η ξένη σημαία διέπεται από άλλη σύμβαση. Η ΔΕ της ΠΗΝΙΟ το ξέρουν πολύ καλά, διότι την κάρτα για τη ξένη σημαία πλοία την εκδίδει στην Ελλάδα η ΠΗΝΙΟ σε εμάς. Άρα ξέρει πολύ καλά η ΠΗΝΙΟ και το μισθό που θα πάρει ο ναύτης και το μισθό που θα πάρει ο Θαλαμιπόλος και το μισθό που θα πάρει οποιοδήποτε. Όλα υπάρχουν στα κοιτάπια εδώ στην Ελλάδα. Απλώς η ερμηνεία και πώς θέλουν να το ερμηνεύσουν οι πολιτικοί και τα κόμματα είναι κάτι το οποίο εμείς δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Ελπίζουμε ότι με τις διευκρινήσεις που δώσαμε από χθες και σήμερα να το καταλάβουν και να δώσουμε ελπίδα σε χιλιάδες νέους. Προσέξτε, μέσα στο νομοσχέδιο έχουμε βάλει και τα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Έχετε υπόψη σας, στην Ελλάδα ελιμενίζονται 17.500 ακόμα σκάφη αναψυχής. Εγώ λέω το εξής, αποφιλότιμο, διότι είναι καλύτερος ο Έλληνας, να πάρει έναν. Είναι 17.000 θέσεις εργασίας. Αν πάρει δύο, είναι 34.000 θέσεις εργασίας. Εάν πολλαπλασιάσετε τους Έλληνες που μπορεί να πάρει η εμπορική ναυτιλία, το αποτέλεσμα θα είναι εκπληκτικό. Εδώ μπορεί να μας να έχουν, νομίζω, έτοιμη μελέτη ανά χίλιους ναυτικούς πόσο όφελος έχει το ΑΕΠ της χώρας από αυτή την εισρωή χρήματος που θα έρθει πίσω στην Ελλάδα. Αλλά το κυριότερο είναι ότι δίνουμε ελπίδα σε οικογένειες οι οποίες είναι άνεργοι, έχουν τα παιδιά τους άνεργα, να μπορέσουν να φέρουν έστω και τα 1.000 ευρώ πίσω στην Ελλάδα, στα σπίτια τους, να μπορέσουν να έχουν ένα έσοδο. Τώρα ζουν κάτω από τη φτώχεια. Υπάρχει μια απίστευτη παινία σε αυτά τα νέα παιδιά. Μας έδωσε τα στοιχεία πριν από λίγο, τα οποία είναι ίσως και μεγαλύτερα. Λοιπόν, το θέλουμε. Θέλουμε το καλό της Ελλάδος. Θέλουμε το καλό των Ελλήνων. Πρέπει αυτό το νομοσχέδιο να έρθει και να ψηφιστεί. Ευχαριστώ. Καλό. Είναι γνωστές οι σχέσεις σας, πολύ καλές, εν πάση περιπτώσει, με την ποινιό. Πώς η ποινιό θα πείσει τους βουλευτές που κατεψήφισαν ότι είναι προς το συμφέρον της? Κοιτάξτε, θα απαντήσω. Εγώ δεν μπαίνω στο τι κάνει η ποινιό ή ποιος βουλευτής ψηφίζει και ποιος καταψηφίζει. Αυτό είναι θέμα συνείδησης. Εγώ δεν πρόκειται να μπω σε μικροπολιτική σκοπιμότητα να κρίνω ούτε τους συνδικαλιστές της ποινιό, ούτε τους πολιτικούς που καταψηφίζουν. Ο καθένας στο τέλος κρίνεται. Εμείς δεν θα λογοδοτήσουμε στον ελληνικό λαό. Λογοδοτούν οι πολιτικοί. Οι πολιτικοί πρέπει να πάνε στην περιφέρειά τους και να δουν κατάματα αυτά τα νέα παιδιά, τα οποία θέλουν να πάρουν ένα φυλάδιο και τρέχουν. Αν πάτε στα νησιά, εγώ είμαι από τη Χίο, ήδη βγαίνουν κάθε μέρα σωριδών νέα φυλάδια για παιδιά τα οποία δεν έχουν πλέον ούτε γκαρσόνια να γίνουν. Τη γνώση εμείς δεν μπορούμε να την περάσουμε. Αυτό είναι θέμα του Υπουργού, του κυρίου Μουσουρούλη, του αγαπητού μας Υπουργού Οικονομικών και άλλων. Και απλά να προσθέσω, συγγνώμη, υπάρχει η διάσταση του ασφαλιστικού φορέα, έτσι. Δηλαδή ένα ταμείο το οποίο πεθαίνει ουσιαστικά και θα θέλει συνεχώς την κρατική χρηματοδότηση, αναζωογονείς και ένα ασφαλιστικό φορέα. Υπάρχει αυτή η διάσταση, ας πούμε, την οποία δεν πρέπει να ξεχνάμε. Θα πάρουμε τρεις ακόμα ερωτήσεις. Βλέπω τρία χέρια. Θα πάρουμε τρεις ερωτήσεις στα ορεινά. Α, είναι και μία κυρία. Θα της δώσω εκείνη το λόγο.
Ευχαριστώ πολύ. Μία ερώτηση για τον κύριο Βενιάμι ήθελα. Ήθελα να ρωτήσω αν η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών στα πλαίσια της στήριξης της ελληνικής οικονομίας θα ανταποκριθεί στο αίτημα της, στο κάλεσμα μάλλον της Εθνικής Τράπεζας για να κεφαλαιοποιήσει. Ευχαριστώ. Ξέρετε, θεσμικά η Ένωση απαγορεύεται να πάρει τέτοιες πρωτοβουλίες, διότι θα θυγούν πολύ περισσότεροι άλλοι, οι οποίοι είναι έξω από την αγαπητή Εθνική μας Τράπεζα και τον αγαπητό κύριο Τουρκολιά που έχουμε εδώ μαζί μας. Αλλά είναι έξω από τις αρμοδιότητες της Ένωσης μας. Ο κύριος αριστερά πίσω. Εσείς. Λέγω μικρόφωνο. Εσείς κάνετε πρώτα την ερώτηση και πάμε μετά στον κύριο. Ναι, μιας και μιλάμε για ελληνική ναυτιλία και ευσεβής πόδος όλων είναι να έχουμε πλοία με ελληνική σημαία. Πρέπει να ξέρουν όλοι ότι η εκαθάριση ναυτιλογίων από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο τώρα και εδώ και 6 χρόνια δεν γίνεται. Και επειδή και ο κύριος Υπουργός Οικονομικών ακούει, πρέπει να δοθεί κάποια λύση. Επανειλημμένα έχουμε αποταρθεί στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο και μας λένε ότι δεν μπορούν λόγω του άρθρου 8 να κάνουν καθαρίσεις. Καταλαβαίνετε, μετά από τόσα χρόνια έχουν πολιθεί βαπόρια και δεν έχουν καθαριστεί ούτε και ξέρει ένα γραφείο με ελληνική σημαία πλοία σε τι κατάσταση βρίσκεται και αν προστάει ή όχι στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο. Θα απαντήσω εγώ. Να πάρουμε τις ερωτήσεις όλες μαζί. Θα απαντήσουμε όλες μαζί. Ο κύριος πίσω. Λέγομαι Γιάννης Πατνιώτης, στον κύριο Πρόεδρο της Ένωσης. Κύριε Πρόεδρε, έχετε σκεφτεί με αφορμή την παρατήρηση του κύριου Λασκαρίδη ότι τα στοιχεία της έρευνας είναι λίγο παλιά και αν μπορούν να επικοινωνηθούν. Έχετε σκεφτεί ποτέ να χρησιμοποιήσετε θεσμικά τους Έλληνες οικονομολόγους, οι οποίοι υφίστανται σε συνεργασία με στατιστικά στοιχεία από τους ορκωτούς λογιστές, πάντα μέσα στα πλαίσια της ανωνυμίας βέβαια και της προστασίας των στοιχείων. Ευχαριστώ. Ο ορεινότερος. Ευχαριστώ. Μια ερώτηση στον κύριο Τσακανίκα. Από μια σειρά στοιχείων που μας παραθέσατε, ποια θα επιλέγατε, θα σταχυλογούσατε ως τρία σημαντικότερα στοιχεία, τρεις λόγους, για τους οποίους θα πείθονταν οι Έλληνες εφοπλιστές να φέρουν 2.500 καράβια που έχουν στην ελληνική σημαία και στον Πειραιά. Αυτό δεν είναι απόλυτα σωστό. Και ο συνάδελφος εδώ δεξιά. Λέγομαι Γιώργος Φουστάνος. Εγώ χρησιμοποιώ τον όρο ναυτιλία των Ελλήνων και όχι ελληνική ναυτιλία, διότι περιλαμβάνει όλα αυτά που συζητάμε όλο αυτόν τον καιρό. Η συμβολή της ελληνικής ναυτιλίας ή της ναυτιλίας των Ελλήνων στην οικονομία μας είναι αναντήρητα πάρα πολύ μεγάλη. Αυτό όμως που πρέπει πάνω απ' όλα να λέμε εμείς οι Έλληνες είναι ότι η συμβολή της ναυτιλίας των Ελλήνων στην παγκόσμια οικονομία είναι καταλυτική. Διότι οι επιδόσεις ελληνικής ναυτιλίας ή της ναυτιλίας των Ελλήνων μετά τον πόλεμο στην παγκόσμια οικονομία είναι τόσο μεγάλες και γι' αυτό είναι και μεγάλη η ναυτιλία των Ελλήνων και γι' αυτό μπορεί να προσφέρει και όλα αυτά τα πράγματα στην ελληνική οικονομία. Πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται να γίνει και πρέπει να το κάνει και η κυβέρνηση είναι να καταστήσει αυτή την ναυτιλία αιχμή του δόρατος της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής. Διότι δεν χρωστάμε εμείς τον κόσμο. Ο κόσμος μας χρωστάει πάρα πολλά, διότι με ανταγωνιστικό τρόπο, χωρίς επιδοτήσεις, χωρίς τίποτα, μετά τον πόλεμο, χωρίς κανένα πλοίο, βγήκαν οι Έλληνες εφοπλιστές, πρώτοι μετανάστες, πήραν οικογένειες και πήγαν στη Νέα Υόρκη και στο Λονδίνο και δημιούργησαν εκ του μηδενός μία καινούργια ναυτιλία, την οποία προσπάθησε η κυβέρνηση του 1953 να φέρει πίσω όσα μπορούσε από τα 700 βαπόρια που είχαν κάνει μόνοι τους, χωρίς καμιά βοήθεια, χωρίς επιδοτήσεις, όλο αυτό το διάστημα. Λοιπόν,
Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η ελληνική ναυτιλία ή η ναυτιλία των Ελλήνων είναι μια μεγάλη δραστηριότητα της Διασποράς, από ανθρώπους που τόλμησαν, από ανθρώπους που το έλεγε η καρδιά τους και από ανθρώπους που πίσω από οτιδήποτε έχουν και την Ελλάδα και να τη βοηθήσουν, να τη στηρίξουν και πάνω απ' όλα όλοι θέλουν να μείνουν εδώ και να κάνουν αυτή την προσπάθεια μαζί με την κυβέρνηση και όλους τους υγιώς σκεπτόμενους Έλληνες. Η ναυτιλία δεν είναι φόροι, δεν είναι. Η ναυτιλία έχει δώσει και μπορεί να δώσει πάρα πολλά πράγματα χάρη στις επιδόσεις της. Οικονομίες όπως η Κορέα, όπως αναφέρατε κύριε Πρόεδρε, η Ιαπωνία που χτίζαμε επί μισό αιώνα ένα πλοίο κάθε 14 μέρες, η Κίνα, η μεγάλη Κίνα, την οποία στηρίζουμε και σήμερα με παραγγελίες και φτιάχνουμε ουσιαστικά τα ναυπηγεία τους, μας χρωστάνε πάρα πολλά. Δεν χρωστάμε εμείς μόνο βάσει μνημονίων, ηθικά μας χρωστάει όλος ο κόσμος. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν